Γεια σας φίλοι του YouTube. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι η συνέχεια από το μεγάλη καταστροφή που είχαμε εδώ πέρα, το σκουτεράκι του αδερφού μου είχε κλατάρει. Εδώ το βλέπετε σε μια κατάσταση πολύ down. Και ναι, λοιπόν, είχε βάρει στρόφολο, αυτό αν το θυμάστε. Είχε βάρει στη βιέλα. Παραγγείλαμε τα πράγματα από Γερμανία. Χθες το βράδυ καθίσαμε τον αδερφό μου, τον Χρήστο, και κατεβάσαμε το μοτέρ κάτω. Γίνεται ο χαμός εδώ πέρα στην αυλή. Εδώ πέρα βλέπετε το μοτέρ του Derby, εδώ YZ και τέτοια. Εδώ πέρα λοιπόν είναι αυτός ο μάγκας ο οποίος μας την έκανε, ο στρόφαλος. Μάλλον φαίνεται, ναι. Λοιπόν, είμαστε και λίγο σκουριά εδώ πέρα. Στο εντωμεταξύ είμαι στη φάση που καθαρίζω τα πράγματα για να βάλω μέσα στο κάρτερ, να βάλουμε τα ρολεμάν εδώ μέσα, μετά να βάλουμε το στρόφαλο και πρέπει να είναι όλα καθαρά. Ο μικρός είναι στη δουλειά. Πιστεύω ότι θα πάρει πολλές ώρες τώρα αυτό το πράγμα για να γίνει σωστά. Και θα το συνεχίσω μετά με το μικρό κάτω το απογευματάκι λογικά, ή μπορεί να το τελειώσω. Αλλά για να το βάλω πάνω και όλα αυτά πρέπει να έχω και το μικρό μαζί μου, γιατί είναι λίγο δύσκολη δουλειά. Για να βάλω το ρολεμάν μέσα, επειδή μπαίνουν σφινωτά, τα έχω βάλει μέσα στο ψυγείο μαζί με το στρόφαλο στην κατάψυξη, για να συσταλούν και να μπορούν να μπουν μέσα στη φωλιά του κάρτερ. Πριν κάνω αυτό όμως πρέπει να βάλω τις τσιμούχες. Εδώ είναι τα ρολεμάν εδώ μέσα. Είναι και τσιμούχες εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδες, δεν γίνεται έτσι. Τέλος πάντων, το χτυπάω και καταλάβετε τι παίζει. Μόλις έβαλα την τσιμούχα εδώ πέρα, τώρα πρέπει να το καθαρίσω λίγο πάλι, γιατί έχει μέσα κομματάκι από τη ματσόλα και έχει γίνει λίγο σκατά. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα θα κάνω τώρα και γι' αυτό εδώ το άλλο κομμάτι, και μετά θα μπουν τα ρουλεμάν, οι αστρόφολες κτλ. Θα φέρω τώρα τα ρουλεμάν να τα βάλουμε εδώ πέρα. Και μόλις έπιασε και βροχή, εδώ πέρα είναι τα ρουλεμάν. Πάμε σε εδώ πέρα. Είναι παγωμένο. Παγωμένο. Ελπίζω να μπουν κατευθείαν. Ελπίζω. Έβαλα και το άλλο εδώ πέρα. Αυτό το ρουλεμάν εδώ πέρα το πήρα, το έβαλα και το ακούμπησα και μπήκε πλουπ, έτσι. Αυτό εδώ πέρα δυστυχώς, επειδή έκανα την αρχή με κάποιες σφυριές, μετά δεν ήθελα να το ξαναβγάλω και να κάψω το κάρτερ, να διασταλεί το κάρτερ, επειδή θα χαλούσα και την τσιμούχα, το έβαλα με τη ματσόλα. Όλα καθαρά εδώ πέρα, και φέρνω τώρα στρόφαλο κατευθείαν από κατάψυξη να το βάλουμε μέσα. Μετά από κάποια βάσανα έχουμε το στρόφαλο πάνω μαζί με τα ρουλεμάν. Χάρη σε μια πουστιά που ανακάλυψα και έκανα μια πατέντα, το οποίο δεν το έχω σε βίντεο δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, τώρα θα σας δείξω από εδώ και κάτω τι κάνουμε. Είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, έκλεισε ένα μεγάλο κομμάτι τώρα.
μόλις ήρθα και θα κάνουμε τη συνέχεια για το μηχανάκι τώρα. Αυτά που ο Στέφανος δεν έχει κάνει τόση ώρα. Να στέλνουν και αυτά το χρόνο τους. Πάμε, συνέχεια. Λοιπόν φιλαράκι, επειδή το μηχανάκι έχει πολλή δουλειά ακόμη και βραδιάζει και είναι δύσκολο τώρα να συνεχίσουμε τις υπόλοιπες δουλειές έτσι, βγάζοντας βίντεο και φτιάχνοντας, το κόβουμε εδώ το βιντεάκι και θα το κολλήσω με ένα βιντεάκι όταν θα δουλεύει το μηχανάκι να το δείτε όλο κομπλέ. Οπότε... Επόμενη μέρα, το πρωί, το σκούτερ χθες το ετοιμάσαμε, είχε πάρα πολύ δουλειά. Παιδες, δεν μπορούσα να σας το δείξω όλη τη δουλειά. Βραδιάσαμε μέχρι να τα κάνουμε όλα. Μια ομορφιά. Δεν έχω βάλει ακόμα το πλαστικό αυτό. Μοιράζει. Δυστυχώς το στροφόμετρο κολλάει και δεν ξέρουμε πώς θα το φτιάξουμε. Είναι ωραίο στροφόμετρο, γαμώτο. Λοιπόν, τώρα πηγαίνω προς Αγριά. Είναι μια κομμόπολη δίπλα από τον Βόλο. Πάμε μισό γκάζι. Αυτό εδώ πέρα είναι πλέον το αγαπημένο μου μηχανάκι. Πέρα από τα χωμάτινα εννοείται, έτσι, που είναι το YZ. Κι άμα το πάρει βόλτα ο Λαύρος, θα γίνει και το δικό του αγαπημένο μηχανάκι, είμαι σίγουρος. Αυτό το μηχανάκι για να βγάλει όλο το γκάζι, περίπου αυτά τα κυλινδροπίστωνα να λένε ότι βγάζουν 17 άλογα, πρέπει να βάλεις και τα βαριατόρ, την καμπάνα, τη μαλώση. Έχει πολύ αέρα τώρα και δεν ξέρω αν ακούγεται. Να βάλεις όλο γενικά το σύστημα μετάδοσης μαλώση και είναι πολύ δυνατό μετά, δεν πατινάρει. Όχι ότι τώρα δεν έχει δύναμη, αλλά μετά γίνεται πολύ πυραυλάκι. Αυτό το τροχόσπετο με έχει εκνευρίσει, Ήρθε η ώρα να γυρίσω προς το σπίτι. Μόρι κολάρα.
Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδές. Θα λέμε πάλι στο επόμενο. Το σκουταράκι σφάζει. Όλα καλώς.